Ο Παναγιώτης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Αρώτο. Ναι, ναι, ναι. Αχ, γεια σου Παναγιώτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σου Παναγιώτη μου, είσαι καλά? Είμαι υπέροχα, εσείς τι κάνετε? Λάμπεις και φαίνεται. Σταμάτησε. Κοκκινίζω. Έλαμπες και από την πρώτη στιγμή που σε συναντήσαμε εδώ, αλλά τώρα νομίζω ότι έχεις ένα τσικ παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν κρύβεται ιδιαίτερα το κάτι παραπάνω. Για πες. Τι να πω, αλλιώς τα περίμενα όταν μπήκα, αλλιώς μου ήρθαμε. Δηλαδή. Τι να συζητάω τώρα, εντάξει. Έρωτας είναι η αιτία. Το λες και έτσι. Εγώ άκουσα σε μία αποστροφή σου να λες στην Αγγελίτα ότι από την πρώτη στιγμή που σε είδα ήθελα να κάνω πράγματα για να σε εντυπωσιάσουν. Ναι, είναι η αλήθεια αυτή. Δηλαδή, τι, είδες αυτή τη γυναίκα και ήθελες να την κατακτήσεις? Ναι, ναι, μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Η αλήθεια είναι αυτή, το είχα πει ότι μου άρεσε από την πρώτη στιγμή. Μετά έτσι κάπως ήταν τα πράγματα και καψουρεύτηκα κι εγώ. Καψουρεύτηκες, ακούω. Κάτι ψηλά. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα που σου τίναξε το μυαλό στον αέρα. Τελείως. Μπράβο ρε Παναγιώτη που το παραδέχεσαι δημόσια. Μπράβο, δεν ντρέπομαι, εντάξει. Δεν έχω κάτι να κρύψω. Δηλαδή, θεωρώ αρκετά μεγάλος για να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, πιστεύω. Τι η Αγγελίτα, τι πιστεύεις ότι νιώθει για σένα? Α, δεν ξέρω. Είναι δηλαδή αμφίπλευρο αυτό? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω και βλέπω και νιώθω πως ναι. Τι είναι αυτό που κάνει την Αγγελίτα ξεχωριστή, Παναγιώτη? Από πού να ξεκινήσω? Ξεκίνα. Όχι από τα προφανή. Όχι, όχι, όχι. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα έλεγα, να ξέρετε. Εντάξει, παίζει ρόλο. Εμένα τώρα δεν με πείθει αυτό. Παίζει ρόλο. Όλοι οι άντρες κοιτάτε τον εσωτερικό κόσμο της γυναίκας με την οποία είστε. Τις πρώτες δύο μέρες. Και η εξωτερική εμφάνιση δεν παίζει κανένα ρόλο. Να ξέρετε. Όχι, 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 όχι. Όχι. Να τα λέμε όλα όπως είναι. Η εξωτερική εμφάνιση παίζει ρόλο. Έτσι. Αλλά όχι για το κάτι παραπάνω, για το κάτι παραπέρα. Δηλαδή, από πού να ξέρει, το χιούμορ τη, το χαμογελό τη, την ευαίσθητη μεριά που δείχνει σε μένα τουλάχιστον. Το ότι με νοιάζεται, το ότι με σκέφτεται, είναι όλα. Είναι ένα κορίτσι που εκτός Big Brother θα φλέρταρες και θα διεκδικούσες μέχρι εκεί που δεν πάει. Ναι, είναι ένα κορίτσι. Πιστεύεις ότι έχει παίξει ρόλο ότι είστε εκεί, στο Big Brother? Σίγουρα. Μέσα σε ένα σπίτι. Σίγουρα. Είναι αλλιώς το να τον βλέπεις τον άλλον άνθρωπο μία-δύο ώρες την ημέρα και αλλιώς να τον ζεις 24 ώρες. Δηλαδή, θέλοντας και μη, για να φτάσω εγώ να είμαι σε αυτό το σημείο που είμαι, σημαίνει ότι δεν μου έχει κάνει. Πώς να το πω, έχει χτυπήσει τίξη όλα τα κουτάκια μου, πώς το λένε. Δεν μπορεί να μην δεν έχει και κάτι αρνητικό. Δεν έχω βρει κάτι. Πέρα από το ότι γκρινιάζει την ώρα για το φαγητό, δεν έχω βρει κάτι άλλο. Το παιδί είναι ερωτευμένο και φαίνεται. Όχι απλά φαίνεται. Φαίνεται πάρα πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό και να βλέπεις ένα παιδί να χαμογελάει γεμάτο χαρά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη μου. Πριν μπει στο Big Brother, είχες πει ότι, ας πούμε, εγώ θα προσπαθήσω να μην ερωτευτώ, να μείνω προσιλωμένος στο στόχο μου και λίγο η Αγγελίτα τα έφερε τα πάνω κάτω. Θα σας πω. Όντως, έτσι μπήκα. Το σκεπτικό μου εμένα όταν μπήκα ήταν ότι εντάξει, πάμε να περάσουμε καλά, να κάνουμε το χαβαλέ μας, να το ζήσουμε λίγο παραπάνω και αυτό. Και μετά... Και μετά δάγκωσε τη Λαμαρίνα. Και μετά, όχι δάγκωσε τη Λαμαρίνα, το δάγκωσε τη Λαμαρίνα είναι λίγο τώρα, εντάξει, αφήστε το. Α, είστε πολύ αγαπητοί. Να ρωτήσεις ό,τι θέλεις εννοείται, αλλά εγώ θα σου πω ότι είναι μαγιά σου που βγαίνεις δημόσια και λες δάγκωσα τη Λαμαρίνα. Δεν το κάνουν εύκολα οι άνδρες αυτοί. Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι. Όπως όλα στη ζωή μου, εγώ τα αντιμετωπίζω πολύ ευθεία. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να φοβηθώ και κανέναν δεν έχω να κρύψω, ούτε να φοβηθώ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ αυθόρμητος, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ σταράτος, τα λέω πολύ έξω από τα δόντια και δεν έχω κάτι να με κρατήσει πίσω. Το να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου για να σας λέω όχι, δεν είναι έτσι και όλα αυτά θα ήταν πολύ μεγάλο ψέμα εκ μέρους μου και δεν το κάνω εγώ αυτό. Δεν θα ήταν και ευγενικό για τη σύντροφό σου, όχι, για την κοπέλα εννοώ. Θα ήταν... Να σε ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Επειδή από αυτά που είδαμε είσαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός. Που νοιάζεται για τους άλλους και μπορεί να μείνει κινηστικός. Ναι, μπορεί να μείνει κινηστικός για να φάει ένας συγκάτοικός σου. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στάση ζωής να την επηρεάσει η σχέση σου και να αλλάξεις ή
σε αυτές τις πεπιθήσεις σου παραμένεις ακέραιος. Όχι, είναι κάτι, είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει μέσα μου. Είναι το ότι όταν έχω... Μου έχει δοθεί, ας πούμε, η ευθύνη του να ταΐσω τον κόσμο εδώ πέρα μέσα σε αυτό το σπίτι. Την επέλεξα εγώ αυτή, την έκανα εγώ αυτή την επιλογή του να μαγειρεύω εγώ μέσα σε αυτό το σπίτι. Από τη στιγμή που είναι δικιά μου ευθύνη και... και όλοι θέλω να φάνε και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, προτιμώ να μην φάω εγώ και να μην... και να είναι κάποιο χορτάτο, α το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν έχω την ανάγκη να. Θα την έβγαζα και με ένα μήλο που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά η Αγγελίτα στραβώνει με αυτό, το κατάλαβε. Ναι, αλλά όταν συζητά, λύνονται όλα. Θέλει λίγο χρόνο, πέντε ανασούλες να ηρεμήσει και να πα να μιλήσει και να τα λύσει. Λοιπόν. Ωραία, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Παναγιώτη, που σε βλέπω έτσι μόνο, αλλά θα μου αρέσει ακόμα περισσότερο άμα σε δω με το κορίτσι σου δίπλα. Σου οπότε έλειψε. Να το φωνάξουμε. Σου έλειψε. Αγγελίτα, έλα μέσα. Η Αγγελίτα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Δεν θέλω. Πού ήσουν τόση ώρα? Μεταξύ μας θα πάμε. Καλά, καλά. Αυτό πάμε μεταξύ μας. Αγγελίτα. Παρακαλώ. Τώρα καταλαβαίνω τον Παναγιώτη που σε είδα έτσι λίγο όρθια. Συγγνώμη Παναγιώτη, να το πω, δεν το λέω μόνο εγώ, είσαι πανέμορφη, είσαι μια εντυπωσιακή παρουσία, είσαι τσιμπημένη με τον Παναγιώτη. Άμα σου πω ότι δεν την περίμενα αυτή την ερώτηση, θα πω ψέματα. Ναι, ψέματα θα έλεγε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι καλά. Δεν σε ρώτησα πώς περνάς. Θα μπορούσα να πει κάποιος. Σε κάλυψα. Ο Παναγιώτης μας είπε πριν από λίγο ότι είναι καψουράκος, έχει καψουρευτεί. Το αρέσεις πολύ. Ναι, ναι, το Γρηγόρη περίμενε για να το καταλάβει αυτό η Αγγελίτα, έτσι. Τι είπαμε. Και εσύ, ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι Παναγιώτη, έτσι είναι. Πρέπει να τα λέμε και θέλω από την Αγγελίτα μια τοποθέτηση. Ο Παναγιώτης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είμαι κλειστή σε αστρίδι. Δεν μου παίρνει λέξη, με το στανιό μου τα βγάζει. Αλλά... θα μπορούσε να πει κάποιος πως ναι, ξέρω. Ο Παναγιώτης είναι ένας άνδρας που θα μπορούσες να ερωτευτείς, Αγγελίτα. Βρε, θα φάμε ντομάτες. Γιατί, γιατί κορίτσι γιατί μου να φάτε αυτό, ντομάτες. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το ενδιαφέρον μεταξύ δύο νέων ανθρώπων, την τρυφερότητα και τα όμορφα συναισθήματα. Γιατί να νιώθετε ενοχικά για αυτό που αναπτύσσετε μεταξύ σας, όταν είναι τόσο όμορφο και σας δίνει χαρά και σε εσάς, και βγάζετε και μια όμορφη εικόνα. Ναι. Ξέρω εγώ. Μια αντολή κάτι τα ξέρουν. Κάτι παραπάνω ξέρουν τα παιδιά. Είναι ένας άντρας λοιπόν, Αγγελίτα, ο Παναγιώτης που θα μπορούσε να σε κερδίσει. Το έχει κάνει ήδη, Γρηγόρη μου. Ναι, ρε Αγγελίτα, πες το. Κάτι, η Αγγελίτα δεν θέλει να κάνει δηλώσεις, το δείχνει με πράξεις και με έργα. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο χαρακτήρας της είναι λίγο πιο κλειστό κορίτσι, πιο έχει μια ισοστρέφεια, όμως τα μάτια της μιλάνε. Σαφέστατα και αυτό το έχει κάνει ήδη ο Παναγιώτης, εμένα με καλύπτει, γιατί ο Παναγιώτης, ξέρεις, εμείς τα αγόρια είμαστε και λίγο, τα λέμε. Δουρού. Ναι, τα λέμε. Καταλαβαίνετε. Τα λέμε. Έτσι τα είπε και ο Παναγιώτης. Περνάς καλά τον τελευταίο καιρό, Αγγελίτα? Παιδιά, περνάω μαγικά. Αυτό συζητούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ζούμε στο συννεφάκι μας. Από κάτω σφάζονται και εμείς είμαστε... Στον κόσμο μας. Μόλις βγούμε θα πάμε Ιταλία. Είμαστε έτσι. Α, κάνετε και σχέδια τώρα. Φοβάσαι τότε να τελειώσει όλο αυτό, Αγγελίτα. Δηλαδή αυτό που λες ότι ζείτε στο συννεφάκι σας. Είστε στο σπίτι του Big Brother, κλεισμένοι, μακριά από όλους και από όλα. Φοβάσαι ότι ενδεχομένως βγαίνοντας στον πραγματικό κόσμο θα προσγειωθείτε στη νέα πραγματικότητα, στην πραγματική κατάσταση. Δεν φοβάμαι καθόλου, γιατί έχω μάθει να αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις της ζωής μου. Επομένως, ό,τι είναι να έρθει να έρθει και εμείς θα το αντιμετωπίσουμε. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Το αγάπη μου το είπες έτσι, τυχαία. Μ' αρέσει που χαλαρώνεις. Αγγελίτα, πες μου τα πιο γοητευτικά, ωραία χαρακτηριστικά του Παναγιώτη. Κάτι έχω πάθει με τα μάτια του. Α, μόνο με τα μάτια του? Κοίτα, θα σου πω, είναι πολύ gentleman και δεν ξέρω πού τα έχει βρει όλα αυτά στα 23 του. Ειλικρινά. Έχει ένα πακέτο. Δεκάρι. Βρε, το περίμενες να το πάθεις αυτό, Αγγελίτα, περίμενες. Από τον Παναγιώτη το περίμενα. Εσύ που σε γνώρισα μπαίνοντας εδώ μέσα στο σπίτι, μου φάνηκες έτσι στρατιωτάκι, θα μπω μέσα, ναι, θα υπηρετήσω έναν ρόλο ενδεχομένως, μια στρατηγική.
και την έφαγες κατά κούτελο. Αυτό ακριβώς ήταν. Τα είπε όλα. Δηλαδή, αυτό συζητούσαμε κιόλας. Ούτε αυτό ήταν έτσι, ούτε εγώ είμαι έτσι. Δηλαδή, λέμε γλυκόλογα μεταξύ μας και μετά κάνουμε ότι μας έρχεται ένα γούλα. Γιατί δηλαδή, δεν ήμασταν έτσι εμείς. Καμία σχέση. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι είναι στην αρχή, παιδιά. Ζήστε το. Έτσι γίνεται. Να σας πούμε εμείς μετά από 13 χρόνια. Τι να πρωτοθυμηθώ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, μας αρέσει αυτή η εικόνα. Μας αρέσει να βλέπουμε νέα παιδιά να περνούν καλά μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Και να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε χωρίς ενοχές. Είναι πολύ όμορφο αυτό που ζείτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, παιδάκια. Γεια χαρά. Bye.